Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου Ηρακλείου, ο Νίκος Γιαλιτάκης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πράγματι, μια σημαντική μέρα αύριο. Ναι. Ξεκινήσατε. Μια χαρά, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ακούμε. Ναι, με βάση το σχόλιο που κάνατε, είναι μια σημαντική μέρα η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Προφανώς, όχι βέβαια απλά για να μας θυμίζει μόνο αύριο. Τι πρέπει να κάνουμε ή να δραστηριοποιούμαστε γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αν θέλετε είναι μια αφορμή ώστε να επικοινωνήσουμε ακόμη πιο δυνατά και μέσω τη βοήθεια και όλων εσάς τα μηνύματα τα οποία χρειάζονται και αν θέλετε είναι και αδύνατη ανάγκη πλέον να γίνουν καθημερινή μας στάση ζωής. Εμείς ως Δήμος Ηρακλείου, προφανώς με αφορμή την ημέρα του Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος, έχουμε ξεκινήσει τις δραστηριότητες μας και τις εκδηλώσεις από το Σάββατο που μας πέρασε, κάνοντας καταρχάς μια έτσι, δράση του δρόμου που λέμε, δηλαδή μια ανοιχτή εκδήλωση στη Λότζια, όπου είχαμε τη δυνατότητα, ειδικά με μικρούς μας φίλους, με παιδιά, να δημιουργήσουμε μέσα, με βιωματικό τρόπο, μέσα από κατασκευές, με ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά και ενημερώσεις τις οποίες κάναμε, αλλά και με τη μορφή παιχνιδιού. Ποια είναι τα ωφέλη της ανακύκλωσης και γενικότερα της, θα έλεγα, της διαλογής στην πηγή. Της διαλογής στην πηγή, η οποία ουσιαστικά έρχεται ως εθνικός στόχος και ως εθνική πρακτική που πρέπει να υιοθετηθεί από όλους μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να μειώσουμε κατά το δυνατόν τελικά τα απορρίμματα τα οποία θα καταλήγουν για ταφή. Άρα, μειώνουμε το περιβαλλοντικό φυσικά αποτύπωμα, αφενός, αλλά αφετέρου κάνουμε και πιο βιώσιμη, οικονομικά βιώσιμη, την όλη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων. Mm-hmm. Αύριο τώρα επιλέξαμε να το γιορτάσουμε ουσιαστικά. Και ποιος είναι ο ιδανικότερος τρόπος για να το γιορτάσουμε, επιβραβεύοντας ουσιαστικά όλους τους μαθητές της πόλης μας, του Δήμου μας, όπου κατά τη διάρκεια όλου του έτους μαζί τρέχαμε ένα διαγωνισμό ανακύκλωσης. Είχατε καταγράψει κι εσείς παλιότερα στο ρεπορτάζ σας ότι σε όλα τα σχολεία ήταν και των δύο βαθμίδων, δηλαδή και την πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διεξήγαμε τον διαγωνισμό ανακύκλωσης, όπου δηλαδή οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα με κάδους τους οποίους είχαμε προμηθεύσει εμείς ως Δήμος να κάνουν αυτή την διαλογή στην πηγή, να μπορούν δηλαδή να ανακυκλώνουν αλλά και σε ξεχωριστά ρεύματα, δηλαδή να κάνουν μια εξειδικευμένη ανακύκλωση, να το πω πολύ απλά. Τόσο στο χαρτί, στο πλαστικό, στο αλουμίνιο και στην μπαταρία. Το γυαλί δεν υπήρχε γιατί δεν επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες να υπάρχουν γυαλιά. Αλλά όμως τέσσερα βασικά ρεύματα ανακύκλωσης, έτσι ώστε να καταλάβουν τα παιδιά ακριβώς τα ωφέλη της και την εξορθολογισμό ουσιαστικά της διαδικασίας της ανακύκλωσης. Αλλά και πέρα από την αυτή καθεαυτή ανακύκλωση, είχαν τη δυνατότητα όλοι οι μαθητές και μέσω των μαθητών και όλα τα νοικοκυριά, γι' αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία. Μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα να εκπαιδεύονται, να παίζουν, να ενημερώνονται, να διαβάζουν γύρω από τα ζητήματα της πόλης. Η ανταπόκριση των μαθητών, κύριε Γιαλιτάκη, ήταν έτσι πολύ μεγάλη. Νομίζω σας χαροποίησε η ανταπόκριση της μαθητικής κοινότητας. Μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Σκεφτείτε ότι συμμετείχαν πάνω από 80 σχολεία του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα και στο διαγωνισμό αυτών. Ταυτόχρονα τρέξαμε για τις πολύ μικρότερες ηλικίες, τα παιδιά του νηπιαγωγείου, έναν εικαστικό διαγωνισμό. Κάνουν δηλαδή, δημιουργήσαν διάφορα κλειπτά, έργα τέχνης με ανακυκλώσιμα υλικά και έχουν και αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους, γιατί βλέπουν ότι πέρα από την ανακύκλωση υπάρχει και η διαδικασία της επανάκρισης, δηλαδή το πώς τελικά ένα προϊόν όταν κατασκευάζεται από ένα ανακυκλώσιμο υλικό δεν έχει ένα κύκλο ζωής, αλλά μπορεί να έχει πολύ περισσότερους κύκλους ζωής. Και επίσης είναι κάτι σημαντικό. Αλλά ξέρετε κάτι, το βασικότερο από όλα είναι, και γι' αυτό αν θέλετε είναι μια στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε στη νεότερη γενιά, είναι ότι έχουμε διαπιστώσει ότι οι μαθητές μας και είναι οι άνθρωποι γενικότερα είναι οι καλύτεροι αγγελιοφόροι τέτοιου είδους μηνυμάτων. Διότι οι πρακτικές αυτές που μαθαίνουν μέσα στη σχολική τους κοινότητα είναι πρακτικές που τις εισάγουν μέσα σπίτια τους και είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου τα ίδια τα παιδιά μας διορθώνουν εμάς, τους γονείς τους, σε καλές πρακτικές, τις οποίες εμείς μέχρι σήμερα δεν τους είχαμε στη ζωή μας και τις υιοθετούμε από εδώ και στο εξής. Και άρα λοιπόν τα ωφέλη είναι πολλαπλασιαστικά. Γιατί φτιάχνεις από τη μια, μέσα εισαγωγικά το φτιάχνεις ευσυνείδητους πολίτες και πολίτες οι οποίοι αντιλαμβάνονται την αξία της ανακύκλωσης, αλλά ταυτόχρονα όμως ετοιμάζεις και εκπαιδευτές προς τους. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Εντάξει, παιδιά, έτσι γίνεται με την τεχνολογία. Προφανώς κάποιος τον κάλεσε τώρα. Είναι να σου πω ότι. Την κρίσιμη στιγμή. Ναι, είναι και έχουν και εκτελεστική επιτροπή, νομίζω, αυτή την ώρα στη Λότζια με τον Δήμαρχο, τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Τον έχουμε ξανά τον κύριο Γιαλιτάκη, νομίζω. Αποκαταστάθηκε το μικρό προβληματάκι. Αντιδήμαρχε. Ζητώ συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν ότι ταυτόχρονα τα παιδιά λειτουργούν και ως εκπαιδευτές. Γιατί εκπαιδεύουν μεγαλύτερες ηλικίες, σε ποια είναι σωστή πρακτική.
Τώρα, τα νούμερα της ανακύκλωσης τα οποία επιτύχαμε δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία για μένα, γιατί σας λέω τα ωφέλη είναι μακροπρόθεσμα και πολύ πιο σημαντικά, αλλά είναι ενδεικτικό να αναφέρουμε ότι συλλέγησαν 14 τόνοι χαρτιού, 5,5 τόνοι πλαστικού, άλλη τόση περίπου αλουμινίου και γύρω στα 120 με 150 κιλά μπαταριών, που οι μπαταρίες γίνονται στις γνωστές στήλες της ΑΦΙΣ, οι οποίες υπάρχουν και παντού. Και γι' αυτό, αν θέλετε, δεν ήταν και τόσο. Εξάλλου, είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί σε πάρα πολλά διαφορετικά σημεία. Ως εκ τούτου, αύριο είναι μια μεγάλη γιορτή για όλα τα παιδιά, επιβράβευση όλων των μαθητών. Θα δώσουμε φυσικά επένους σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν. Αλλά επειδή, όπως είπα, είναι και ένας διαγωνισμός, τα σχολεία τα οποία κατόρθωσαν, τα 10 πρώτα σχολεία τα οποία κατόρθωσαν στην κάθε κατηγορία, τα 10 πρώτα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, κατάφεραν να συλλέξουν πολύ περισσότερους πόντους. Τόσο από την ανακύκλωση αυτή καθ' αυτή, από τις ποσότητες δηλαδή των ανακυκλωμένων υλικών, αλλά όσο και από τη χρήση, την λειτουργία ουσιαστικά και την αξιοποίηση της πλατφόρμας εκμάθησης, θα εφοδιαστούν και με πλούσια δώρα ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τηλεοράσεις, ηχεία, λάπτοπ. Άντε και τα χρήσιμα, και οι κλικς. χρήσιμα μέσα για τις σχολικές κοινότητες, τα οποία θα βοηθήσουν περισσότερο το εκπαιδευτικό του έργο. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτού σας αφήσουμε, αφού είπαμε για τα αυριανά. Θα ρωτήσω για τη διαχειριστική. Περίμενε, θα ρωτήσω. Όχι, θέλω να ρωτήσω. Έρχονται υπόγειοι κάδες στην πλατεία Ελευθερίας, κύριε Γιαλιτάκη. Τι γίνεται? Ναι, και όχι μόνο. Την Πέμπτη, καταρχάς, ξέρετε ότι αυτή την περίοδο υλοποιείται ένα πρόγραμμα τοποθέτησης 100 νέων υπόγειων κάδων σε διάφορες συνοικίες της πόλης, κυρίως που εκτείνονται προς τα νότια διαμέρισμα, στην τέταρτη δηλαδή δημοτική κοινότητα. Αυτό το οποίο επισημάνατε όμως είναι κάτι σημαντικό, το οποίο κάνει τη διαφορά, γιατί εγκαινιάζει, θα έλεγα, ένα πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό διάβλο επικοινωνίας, ο οποίος άνοιξε με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Ξέρετε ότι όλο το ιστορικό κέντρο είναι μια αρχαιολογική ζώνη, ως τούτου οι εργασίες, ειδικά εκεί που απαιτούνται και εσκαφές, είναι πολύ δύσκολες και σύμφυτες εργασίες, που απαραίτητος χρειαζόνται οι εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, κατανόησαν και την τεκμηρίωσή μας για το πώς θα βελτιωθεί αισθητικά η εικόνα της πάνω πλατείας, εκεί που βρισκόταν, που είναι η πρωτομή του Ιού Καζαντζάκη, να πούμε έτσι στους τηλεθεατές, για να καταλάβουν, που υπήρχε μια συστάδα μεγάλη κάδων, υπέρχειων κάδων, με πολλές παραφωνίες, αφού ξεκίνησαν, γενικότερα αποτελούσαν έτσι μια αιστεία μόλυνσης πολλές φορές. Θα εξορθολογηθεί εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, η εικόνα, θα αναβαθμιστεί αισθητικά, αλλά όχι μόνο αυτό, μέσω της διαδικασίας των υπόγειων κάδων, επειδή η χωρητικότητά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή είναι πολύ μεγάλη. Κάθε υπόγειο κάδος. Ναι, ο κάθε υπόγειο κάδος, σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 2,5 με 3 συμβατικούς κάδους. Άρα λοιπόν η χωρητικότητα είναι πολύ μεγάλη. Ως εκ τούτου η αποκομιδή μπορεί να γίνεται σποραδικότερα, άρα λοιπόν δεν θα επιβαρύνουμε και την πόλη ιδιαιτέρως διαρκώς με απορριμματοφόρα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η συζήτηση που άνοιξε με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες θα συνεχιστεί. Έχουν κατανοήσει και νομίζω ότι ήταν καταλυτική και η παρέμβαση και της ίδιας της Υπουργού Πολιτισμού, όταν στη τελευταία της επίσκεψης στο Ηράκλειο είχε τεθεί αυτό το ζήτημα και αντιλήφθηκε και η ίδια ότι πραγματικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς την θετική κατεύθυνση της ανάδειξης ακόμα περισσότερο των μνημείων της πόλης. Σκεφτείτε δηλαδή, να σας πω, το παραλιακό μέτωπο ή, αν θέλετε, την Αρχιεπισκόπη Μακαρίου. Σωστά. Ή την Πλαστήρα. Δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι στις παρυφές του ενετικού τείχους. Πόση ωραιότερη θα είναι η εικόνα τους όταν δεν παρεμβάλλεται αυτή η εικόνα με αυτούς τους αισθητικούς πολλές φορές υπέργειους κάδους, οι οποίοι θα αντικατασταθούν με υπόγειους. Είναι όμως είναι μια συζήτηση που όμως τώρα ξεκινάει και θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς για την έγκριση που δόθηκε για την Πλατεία Ελευθερίας στις αρχαιολογικές υπηρεσίες και το θεωρώ και το εκλαμβάνω ως ένα προάγγελο θετικών εξελίξεων και στο ιστορικό κέντρο. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Αντιθήμαρχε, θέλω δύο ερωτήσεις να κάνω. Αφενός, τι θα γίνει πια με αυτά τα ογκώδη που βρίσκονται στις γειτονιές, στα περίχωρα της πόλης, όπου βλέπουμε γύρω-γύρω από κάδους να γίνονται πραγματικά μικρές κομματερές, αφενός. Και αφετέρου θέλω, αν μπορείτε να μας πείτε και τι γίνεται με τις προσπάθειες έτσι, που υπάρχουν για την μονάδα της ανακύκλωσης, για να συνεχίσει η ανακύκλωση. Λοιπόν, με όσο μπορώ περισσότερους, με λίγους τίτλους θα το βάλω το κάθε θέμα. Τα ογκώδη αντικείμενα δυστυχώς είναι μια ένα διαδικασία και ένας αγώνας πραγματικά. Έχει παραγίνει το κακό τελευταία, έτσι. Έχει παραγίνει.
Κοιτάξτε, είναι σημεία των καιρών. Έχουμε παρατηρήσει ότι σε μια περίοδο από το Πάσχα και μετά, όπου γίνονται πάρα πολλές ανακαινήσεις ή αντικαταστάσεις επίπλων στρωμάτων ή οτιδήποτε άλλο, γιγαντώνεται αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι και ως υπηρεσία κουβαλάμε στις πλάτες μας ακόμα ένα φορτίο αυτή την περίοδο όμως κι εμείς. Άρα λοιπόν μπορεί και τα ανακλαστικά μας λίγο να έχουν επιβραδυθεί. Το φορτίο αυτό το οποίο είναι πολύ μεγάλο αφορά την αντιπυρική προστασία. Mm. Πολλά μηχανήματα έργο της καθαριότητας επιχειρούν αυτή την περίοδο για να καθαρίσουν πάρα πολλά δημοτικά και όχι μόνο οικόπεδα για την πυροπροστασία όπως αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν, ξέρετε, κάθε δύναμη η οποία διοχετεύεται κάπου αλλού, υστερεί κάπου αλλού. Σε υπηρεσίες του Δήμου και όλων των Δήμων που όπως ξέρετε είναι τόσες όσες. Mm. Είναι πολύ πενιχρά τα μέσα μας και όχι μόνο τα οικονομικά, αλλά και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Αλλά θέλω να πω το εξής όμως και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Είναι μια παράνομη πράξη. Mm. Το λέω πολύ ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές. Είναι μια παράνομη δραστηριότητα. Όποτε έχει μέσα αγωγικά συλληφθεί κάποιος ρυπαίνων σε αυτή την κατεύθυνση, προφανώς του κυρώνονται διοικητικά πρόστιμα. Τα οποία θέλω να σας πω ότι υπάρχει βούληση, όχι για λόγους της πράξης, αλλά ανάσχεσης του φαινομένου αυτού, ίσως και να αυξηθούν τα πρόστιμα αυτά. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να το κάνω αποτρεπτικά, να το πω αυτό, σε αποτρεπτική λογική, όπως λέτε. Mm-hmm. Θέλω να το πω αυτό διότι, ως Δήμος Ηρακλείου και αξιοποιώντα το βήμα που μου δίνεται, έχουμε αναπτύξει δύο υπηρεσίες για τη διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων εντελώς δωρεάν για τους πολίτες μας. Mm-hmm. Το ένα είναι το τηλεφωνικό ραντεβού. Όποιος θέλει να πετάξει ένα ογκώδες αντικείμενο, μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας και κατόπιν συνόησης να έρθουμε από το χώρο του, δηλαδή έξω από το σπίτι του, να παραλάβουμε το αντικείμενο αυτό, είτε είναι στρώμα, είτε είναι έπιπλο, είτε είναι κάποια κλαδέματα, μικρά κλαδέματα του κήπου του, και να τα πάρουμε εντελώς δωρεάν. Επίσης, η δεύτερη υπηρεσία είναι ότι ο ίδιος, μα δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλά αγροτικά οχήματα στην πόλη μας και στον περίγυρό μας, να τα φέρει ο ίδιος στο σταθμό μεταφόρτωσης, να εξυπηρετηθεί άμεσα και ξαναλέω εντελώς δωρεάν. Όταν λοιπόν δίνουμε αυτές τις δυνατότητες, δεν έχει κανείς καμιά δικαιολογία να προχωράει σε αυτή την επικίνδυνη δραστηριότητα εκτός των άλλων. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι και έκλεκτη ύλη αποτελεί, για να βάλω τα ζητήματα της αντιπυρικής προστασίας, αλλά και ζητήματα πολλές φορές έχουν προκαλέσει τροχαία ατυχήματα στους δρόμους. Και φυσικά δημόσια υγεία και ρήπανση. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, να καλέσουν στην υπηρεσία μας στο 2813-409-660. Το επαναλαμβάνω, 2813-409-660, για να αξιοποιήσουν το τηλεφωνικό ραντεβού ή να ζητήσουν πληροφορίες πώς μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους ογκώδη απορρίμματα. Κύριε Γιαννητάκη, για αυτό που ρώτησε η Μέρη. Ναι, για την ανακύκλωση. Uh-huh. Ουσιαστικά, όλο αυτό το διάστημα βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση με την ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης, η οποία, όπως ξέρετε, και αυτή έχει το δίκιο της σε σχέση με το κατά πόσο μπορεί πλέον να σηκώσει το project του Μπλε Κάδου στην πατρίδα μας. Το χαρακτηρίζω εθνικό ζήτημα, το ζήτημα της ανακύκλωσης, με την έννοια ότι πρέπει γρήγορα η ίδια η πολιτεία να προχωρήσει σε νομοθετήματα τα οποία θα ρυθμίζουν όλα τα ζητήματα και τις εκκρεμότητες της ανακύκλωσης, η οποία τρέχει εδώ και 20 χρόνια στην πατρίδα μας, αλλά σίγουρα θα πρέπει όμως να περάσουμε στο επόμενο βήμα, στη μετεξέλιξή της. Θέλω να σας πω ότι στην ολιγόλεπτη, αλλά πολύ ουσιαστική όμως συνάντηση και συζήτηση που είχαμε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Δημαρχείο του Πρωθυπουργού και τέθηκε αυτό το ζήτημα, μας είπε και ο ίδιος ότι πράγματι στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή σίγουρα πριν το τέλος του χρόνου, να ρυθμιστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Στα καθημάς, θέλω να σας πω ότι ολοκληρώνουμε τις συζητήσεις με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε σε συμφωνία, εξ όσων φαίνεται, ώστε να διασφαλίσουμε καταρχάς την ομαλή διεξαγωγή της ανακύκλωσης σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά και για το 2025. Έχοντας πάντοτε το βλέμμα μας και εμείς και εκείνοι στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που, όπως σας είπα, η κυβέρνηση σκέφτεται να προχωρήσει. Άρα περιμένουμε τα καλά μαντάτα άμεσα, έτσι πολύ προσεχώς. Θέλω να σας πω και να καθησυχάσουμε τον κόσμο και ταυτόχρονα τον παρατηρήνουμε να συνεχίσει να κάνει ανακύκλωση ό,τι όπως την γνωρίζει. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε και εμείς ως Δήμος Ηρακλείου, ενώ δεν είναι άμεση αρμοδιότητά μας, να τονισχύσουμε το ρεύμα της ανακύκλωσης με νέους μπλεκάδους, θα το δείτε το αμέσως επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να μπορεί και σε κάθε γωνιά πραγματικά του Δήμου μας, ο Δημότης μας, η Συνδημότης μας να μπορεί να κάνει ανακύκλωση. Μάλιστα.
Και στα προάστια και στα χωριά μας, στο Δήμο. Παντού, παντού. σε όλα τα μη και πλάτη του Δήμου μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.